Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984. Κυρίες, κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Μέτρα στήριξης ύψους 1,1 δις για νοικοκυριά με εισόδημα έως 30.000 ευρώ το χρόνο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στο μήνυμά του έκανε λόγο για μελετημένες παρεμβάσεις που αφορούν σε όλα τα μέτωπα της ακρίβειας. Στους πιο ευάλωτους πολίτες θα χορηγηθεί εκτακτή ενίσχυση για την αντιμετώπιση των αυξημένων τιμών αγαθών και ενέργειας, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Θέκουρας, στο πλαίσιο σήμερα εξειδίκευσης των μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Επίδειξη αυτοθαυμασμού και κάλυψη στον καρτέλ, το διάγγελμα Μητσοτάκη, αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Τα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν εδώ και μήνες είναι: μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, πλαφόν στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, χτύπημα της εσκρουκέρβειας, μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης και αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ. Τα μέτρα της κυβέρνησης έρχονται με μεγάλη καθυστέρηση και πάντως δεν αρκούν για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών της ενεργειακής κρίσης, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του κινήματος αλλαγής. Το Κομμουνιστικό Κόμμα σχολίασε ότι αποτελεί τουλάχιστον κοροϊδία ο Πρωθυπουργός να μιλάει για μέτρα ανακούφισης. Από την ελληνική λύση σημειώθηκε ότι ακούσαμε πάλι την ίδια χρεοκοπημένη συνταγή με επιδόματα. Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα μειώσει πάνω από μία ποσοστιαία μονάδα την παγκόσμια ανάπτυξη, εκτιμά ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Στα 79,8 δις ευρώ ανήλθε στο τέλος του 2021 το χρέος των ελληνικών νοικοκυριών και των επιχειρήσεων στα ξένα funds που έχουν αγοράσει τα κόκκινα δάνεια από τις τράπεζες στο πλαίσιο των πωλήσεων και των τιτλοποιήσεων. Το ποσό αυτό αφορά την ονομαστική αξία των δανείων που έχουν πουληθεί και όχι τη λογιστική απέτηση που είναι υψηλότερη, καθώς περιλαμβάνει και τόκους που έχουν διαγραφεί από τις τράπεζες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι τόκοι αυτοί δεν συνιστούν απέτηση από τους οφειλέτες. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, το συνολικό χρέος υπερβαίνει τα 120 δις ευρώ και παρά το γεγονός ότι έχει αλλάξει χέρια από τις τράπεζες στα funds, παραμένει σε υψηλά επίπεδα και η εξυπηρέτησή του παραμένει ζητούμενο για την ουσιαστική έξοδο της οικονομίας από την κρίση, αλλά και για την αποφυγή ενεργοποίησης των κρατικών εγγυήσεων που έχουν δοθεί μέσω του Ηρακλή. Χωρίς τέλος το σφυροκόπημα της Ουκρανίας. Στα 3 εκατομμύρια οι πρόσφυγες, σε τραγική κατάσταση η αμαχή με ελλείψεις σε νερό, τροφή, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, φάρμακα. Ο ΠΟΗ ανακοίνωσε ότι έχουν γίνει 43 επιθέσεις σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, υποδομές και εργαζόμενους της Ουκρανίας από την αρχή της εισβολής. Ο πρόεδρος Μπάιντεν αποκάλεσε εγκληματία πολέμου τον Πούτιν. Στην ανταπάντησή του, ο Ρώσος πρόεδρος σημείωσε: η Δύση προσπαθεί να ακυρώσει τη Ρωσία και πως επιτέθηκαν στην Ουκρανία διότι σκόπευε να επιτεθεί στη Ρωσία. Σε νέο διάγγελμά του, ο Ουκρανός πρόεδρος παρουσίασε τους όρους του ώστε να αποδεχθεί μια συμφωνία λήξης της σύραξης με τη Ρωσία. Ζητά τέλος πολέμου, εγγύησης ασφαλείας, εγγύησης κυριαρχίας, αποκατάσταση της εδαφικής ακαιρεότητας, πραγματικές εγγύησεις και πραγματική προστασία για τη χώρα του. Απευθύνθηκε επίσης στους Ρώσους, ζητώντας τους να αναρωτηθούν εάν η πολιορκία της Μαριούπολης διαφέρει από την πολιορκία του Λένιγκραντ και υποσχόμενος στους Ρώσους στρατιώτες που θα καταθέσουν τα όπλα τους την ευκαιρία να επιβιώσουν. Επιμένει στη ρητορική περί προδοτών το Κρεμλίνο. Σε σημερινές του δηλώσεις και κλειφθείς να σχολιάσει τις χθεσινές αναφορές Πούτιν, ο εκπρόσωπος του Δημήτρη Πεσκόφ ανέφερε: πολλοί είναι αυτοί στη Ρωσία που αποδεικνύονται προδότες, δείχνοντας όσους παρετούνται από τις εργασίες τους ή εγκαταλείπουν τη χώρα. Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης τέλους αποφάνθηκε χθες ότι η εισβολή της Ρωσίας είναι ανετιολόγητη και κάλεσε το ρωσικό στρατό να αποχωρήσει από την Ουκρανία. Για συνεκμετάλλευση του πλούτου στο Αιγαίο μιλά ο ΑΚΑΡ μετά τη συνάντησή του χθες με τον Έλληνα ομόλογό του Νίκο Παναγιωτόπουλο στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Στις 23.478 τα κρούσματα κορονοϊού χθες που ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΔΗ, εκ των οποίων τα 2022 στην Κρήτη, 44 νεκροί, εκ των οποίων 2 στο νησί και 354 ήδη εσωληνωμένοι. Ανησυχία εκφράζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας με την αύξηση των κρούσματων της COVID ανά τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας διαπιστώσαμε αύξηση κατά 8% των κρούσματων που εντοπίστηκαν, με περισσότερα από 11 εκατομμύρια κρούσματα να έχουν αναφερθεί στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και αυτό παρά τη σημαντική μείωση των τεστ ανίχνευσης στον κόσμο, δήλωσε η επιδημιολόγος του ΠΟΗ Μαρία Βανκρέκοφ σε συνέντευξη τύπου.
Σε εξέλιξη βρίσκεται προκαταρκτική εξέταση των εισαγγελικών αρχών αναφορικά με τις μεγάλες ρηγματώσεις που έχουν προκληθεί επί της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο ύψος του υποκατασκευή ανισόπεδου κόμβου Πανασό. Κλειστή για αυτοκίνητα και πεζούς μέχρι τις 15 Μαΐου η Εθνική Οδός Αγίας Βαρβάρας από Μαρμά Καστελίου για την αποκατάσταση του οδοστρώματος μετά τη μεγάλη υποχώρηση κοντά στον από Μαρμά, όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω της περιφερειακής ή της παλιάς εθνικής οδού καλύτερα Ηρακλείου Αγίας Γαλήνης. Νέες πολιτικές διαβεβαιώσεις πως οι τοπικοί φορείς δεν θα βρεθούν προτετελεσμένων γεγονότων, αλλά αντιθέτως θα έχουν λόγο στο σχεδιασμό για την αξιοποίηση της έκτασης του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης, που όταν κλείσει με την έναρξη λειτουργίας του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, θα αποτελέσει το κορυφαίο αναπτυξιακό φυλάδιο του Ηρακλείου, απέσπασαν χθες από την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, Δήμαρχος Ηρακλείου και Περιφερειάρχης Κρήτης. Παράλληλα, κλείστηκε και μια ειδική σύσκεψη με τη συμμετοχή κυβέρνησης και τα ΙΠΕΔ, η οποία προσδιορίζεται σε ένα περίπου μήνα από σήμερα. Στην Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής, τα θέματα των σεισμόπληκτων από τον Νίκο Ηγουμενίδη. Με βάση τα στοιχεία που κατέθεσε, μεταξύ άλλων, προκύπτει πως ο πρωτοβάθμιος έλεγχος κτηρίων δείχνει συνολικό αριθμό μη κατοικήσιμων 6.190, ενώ ο δευτεροβάθμιος έλεγχος 7.650. Αν έχουν οριστικοποιηθεί από τις 7.650, μόνο οι 2.400, αντιλαμβάνεστε, ούτε το 50% 6 μήνες μετά το σεισμό δεν έχουν διεκπεραιωθεί, σημειώνει. Ζήτημα εχμής επίσης για τον ίδιο είναι το επικύρο ζήτημα της αναπροσαρμογής των τιμολογίων σε βάρος των σεισμοπαθών, όπως και η κραυγαλαία υποστελέχωση του τμήματος για την αποκατάσταση επιπτώσεων φυσικών καταστροφών στην περιοχή. Επιπλέον μετέφερε την αγωνία για απουσία πρόνοιας για εκείνους που τα σπίτια τους έχουν χαρακτηριστεί πράσινα, όμως έχουν υποστεί ζημιές. Ανήσυχοι, προβληματισμένοι και επιφυλακτικοί για το αύριο της περιοχής και των ιδίων, οι κάτοικοι του Δήμου Μηνώα Πεδιάδος, όπως η Μάρκος Κοκολάκης και η Ηλίας Μπαγιορούκης, λένε στον 984. Σε κοινοβουλευτική παρέμβαση για την ενεργοποίηση του προγράμματος Αρρωγή για τους δημότες των περιοχών του Δήμου Ηρακλείου, μετά την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προχώρησαν οι βουλευτές Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, καταθέτοντας αναφορά προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης, Πολιτικής Προστασίας, την επιστολή του Δημάρχου Ηρακλείου. Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής σε τουρισμό, πρωτογενή τομέα, υδατικό ισοζύγιο, πολιτιστική κληρονομιά και ενεργειακό οδικό χάρτη της Κρήτης στην ατζέντα ημερίδα στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο ευρωπαϊκού έργου με τη συμμετοχή επιστημόνων και εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης. Επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνας Μενδώνη σε Ρέθυμνο και Χανιά σήμερα και αύριο. Μεγάλη αύξηση κατέγραψε η επιβατική κίνηση το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022 σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας, με το συνολικό αριθμό των διακινηθέντων επιβατών να φτάνει τα 2,6 εκατομμύρια. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, το πρώτο δίμηνο του 2022 καταγράφεται στη συνολική επιβατική κίνηση άνοδος συν 261,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021, όπου είχαν διακινηθεί 718.330 επιβάτες. Εκπνέει προθεσμία για τους ενδιαφερόμενους του προγράμματος κοινοφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, καθώς μέχρι και αύριο Παρασκευή 18 Μαρτίου στις 11 το πρωί θα έχουν το δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης. Η αμοιβή θα ανέρχεται σε 7.000 ευρώ για 8 μήνες. Το νέο πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ αφορά μακροχρόνια άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ. Οι θέσεις εργασίας είναι συνολικά 25.000 σε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας. Οι θέσεις μοιράζονται σε 20.397 στους Δήμους, 2.566 στις Περιφέρειες και 2.037 σε λοιπούς φορείς και Υπουργεία. Ξεκινούν το Μάρτιο τα έργα για το αλλιευτικό καταφύγιο στη Σκαλέτα, που θα μπορεί να υποδεχθεί 70 συνολικά σκάφη. Βάσει χρονοδιαγράμματος, το έργο θα πρέπει να παραδοθεί σε 2 χρόνια από την ημέρα που θα ξεκινήσει. Στα σχέδια του Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου είναι μελλοντικά να δημιουργηθεί και μία ικθυόσκαλα στην περιοχή. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την 5η 24 του Μάρτη στο Γέλμα Λίων από τις 10 το πρωί ως τη 1.30 το μεσημέρι. Τη διοργανώνει ο Παγκρέτιος Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργανών Σώματος Αιματοκρήτης, με τη στήριξη Συλλόγου Διδασκόντων, Συλλόγου Γονέων και Δαιμόνων και του 15 μελού Συμβουλίου Γέλμα Λίων.
Οι αιμολήψεις θα πραγματοποιηθούν από την κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Συνεχίζεται από το Δήμο Μελεβιζίου η προσπάθεια συγκέντρωσης τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για το δοκιμαζόμενο λαό της Ουκρανίας. Η συγκέντρωση των ειδών πρώτης ανάγκης θα γίνεται στο χώρο του Καπηγαζίου στην πλατεία Μιχάλη Κατσαμάνη 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι μέχρι και την Τετάρτη 23 Μαρτίου. Ολοκληρώνεται η έκθεση Εύζωνες στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Με αφορμή την ολοκλήρωσή της θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίαση και ξενάγηση από την επιμελήτρια της έκθεσης Ήρυδα Κρητικού την Κυριακή 20 Μαρτίου στις 10.30 το πρωί. Για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων συνελήφθη κάτοικος του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, τα σπίτια και το ποιμνιοστάσιό του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά πολεμικά τουφέκια, πολεμικό όπλο, πιστόλι, γεμιστήρες και φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων. Επιπλέον, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της διάταξης περί ζωοκλοπής. Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας με θύμα αυτή τη φορά μία 37χρονη και δράστη των 46χρονο αλκοολικό σύζυγό της αποκάλυψε το αστυνομικό τμήμα Κισάμου δίνοντας τέλος στο γολγοθά της οικογένειας και των τριών ανήλικων παιδιών του ζευγαριού. Το θύμα δεχόταν επί 6 ολόκληρα χρόνια την κακοποιητική συμπεριφορά του σύζυγου όσο έγινε γνωστό, όμως την περασμένη Κυριακή μετά από ένα ακόμα ξυλοδαρμό έφτασε στο αστυνομικό τμήμα καταγγέλλοντάς τον. Ο δράστης συνελήφθη, ομολόγησε τις πράξεις του και παραπέφθηκε στον εισαγγελέα Χανιών. Ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιες αξιοπρέπειας και κατάχρηση ανηλίκου άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος 67χρονου καθηγητή Λυκείου στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη ύστερα από καταγγελία μαθήτριας ότι την παρενόχλησε σεξουαλικά κατά τη διάρκεια ημερήσιας εκδρομής του σχολείου. Οι κατηγορίες είναι σε βαθμό πλημμυλήματος, ενώ οι πράξεις φαίνεται να τελέστηκαν κατ' εξακολούθηση. Ο καθηγητής παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Τριμελές Πλημμυλίου Δικαίου Θεσσαλονίκης με την αυτόφορη διαδικασία. Σε δεκάδες χιλιάδες μετριούνται τα σπίτια χωρίς ρεύμα στην Ιαπωνία ώρες μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη χώρα, ενώ ο προσωρινός απολογισμός των θυμάτων κάνει λόγο για τουλάχιστον 4 άτομα και πάνω από 100 τραυματίες. Τεράστια τα προβλήματα και στις συγκοινωνιακές συνδέσεις, καθώς δρόμοι και σιδηροτροχές κόπηκαν στη μέση στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας. Ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Villarreal και Chelsea συμπλήρωσαν την οκτάδα του Champions League μετά τους χθεσινοβραδινούς τελευταίους αγώνες της φάσης των 16. Με 7 αθλητές και αθλήτριες και τον Ολυμπιονίκη Μίλτο Τεντόγλου ως αιχμή του δόρατος, η ελληνική ομάδα Στίβου θα πάρει μέρος στο 18ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού, το οποίο θα διεξαχθεί Παρασκευή έως Κυριακή 18-20 του Μάρτη στο Βελιγράδι. Η Μαρία Σάκαρη πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά του Indian Wells απέναντι στην Τάρια Σάβιλ, η οποία τραυματίστηκε. 9.84. Ο καιρός. Άστατος ο καιρός, άνεμοι αποθητικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ έως στους 17 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Νίκος Φακιανάκης. Καλό μεσημέρι.